δελτίο του Open στις 7. Ανίποτη τραγωδία είχαμε στον Αλμυρό Βόλου. Το παιχνίδι στο Λούνα Πάρκ για ένα 13χρονο κορίτσι μετατράπηκε σε παιχνίδι θανάτου, σκορπώντας θλίψη σε ολόκληρη την περιοχή. Το άτυχο παιδί εξφενδονίστηκε, όπως όλα δείχνουν, από το επωνομαζόμενο επτάμενο χαλί, πέφτοντας στο διπλανό παιχνίδι, οπότε και βρήκε ακαριαίο θάνατο. Πολλά είναι τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στο Λούνα Πάρκ. Η ιδιοκτήτρια πάντως οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερη. Αυτό είναι το πανηγύρι στον Αλμυρό του Βόλου που βάφτηκε με αίμα και αυτό το μοιραίο παιχνίδι που στήχησε τη ζωή στη 13χρονη μαθήτρια. Σε μια από αυτές τις περιστροφές, το άτυχο κορίτσι εξφενδονίστηκε από τη θέση του και αφού χτύπησε στους προβολείς του διπλανού παιχνιδιού, έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε. Από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει κανείς. Το μηχάνημα έφερνε με ταχύτητα. Ακριβώς έφυγε το. Εξφενδονίστηκε το παιδί. Χτύπησε πάνω στον προβολέα και έγινε αυτό μετά. Φωνάζαν, τσιρίζανε. Κλείσαν τα μηχανήματα αμέσως, κατεβήκαν τα παιδάκια, τσιρίζανε. Το σώμα της 13χρονης έχει καταλήξει σε αυτό το σημείο και στο πανηγύρι επικρατεί πανδαιμόνιο. Οι γονείς της καταραίουν και οι διασώστες που φτάνουν ταχύτατα δεν καταφέρνουν να αποτρέψουν το μοιραίο. Το παιδί ήταν τιμωθάνατο, πήρε το ασθενοφόρο και μετά μάθαμε ότι κατέληξε. Ο πατέρας της 13χρονης, που είναι οδηγός φορτηγού, είχε μεταφέρει πριν από μία εβδομάδα μέρος του εξοπλισμού που έμελε να σταθεί μοιραίος για την κόρη του. Πλέον νοσηλεύεται με καρδιολογικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Πάγωσε ο κόσμος όλος. Πάγωσε ο κόσμος. Σε μια ώρα το πανηγύριο τελείωνε. Δεν ήταν κάτι, δηλαδή στις 12 ώρα συνέδεσου μία τελειώνει το πανηγύριο. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 όταν το υπτάμενο χαλί, όπως λέγεται το παιχνίδι, ξεκινούσε γεμάτο με παιδιά. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πως δεν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας και πως ο χειριστής έχασε προς το τέλος τον έλεγχο της ταχύτητας. Μάθαν και την ηλικία του παιδιού και τρελάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Παιδιά που βρίσκονταν στο ίδιο παιχνίδι έλεγαν πως υπήρχαν σοβαρές αναταράξεις στις τελευταίες περιστροφές και πως λίγο έλειψε να βρεθούν στο κενό και τα ίδια. Τα σίδερα δεν σε κρατάνε, έχει ένα κενό. Έχει ένα κενό δηλαδή μπροστά μου, είσαι πολύ αδύνατος. Το κορίτσι 10 ήταν 30 με 40 κιλά. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει στο αιματοβαμμένο Λούνα Πάρκ ομάδα εμπειρογνωμόνων να προσπαθεί να καταλήξει για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Πολύ κοντά τους προσωπικά αντικείμενα του αδικοχαμένου παιδιού και ένα από τα παπούτσια που φορούσε. Το συγκεκριμένο μηχάνημα, θα επαναλάβω ότι είναι πιστοποιημένο και η ταχύτητα κύλησης είναι συγκεκριμένη και εντός των προδιαγραφών. Το πρωί, η ιδιοκτήτρια που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της σε βαθμό κακουργήματος, αφέθηκε ελεύθερη. Είμαι συγκλονισμένη. Λυπάμαι πολύ για το τραγικό περιστατικό. Χάθηκε ένα νέο παιδί. Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Δεν έχω ευθύνη όμως για ό,τι συνέβη. Όλα στο Λούνα Πάρκ λειτουργούσαν νόμιμα. Για τους συγγενείς της 13χρονης, ο πόνος από χθες εναλλάσσεται με την οργή. Για εμάς ευθύνονται οι υπεύθυνοι του παιχνιδιού. Έπρεπε να έχουν πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας και να είναι δίπλα στα παιδιά. Ο κόσμος αρχικά θεωρεί υπεύθυνο τον αλλοδαπό χειριστή του μηχανήματος. Είχε φασαρία. Ήθελαν να τον πιάσουν, να τον λιτσάρουν. Το χειριστή? Ναι. Και έφυγε. Μετά έτρεξε. Έτρεχε. Οι αυτόπτες μάρτυρες συμφωνούν πως οι προστατευτικές μπάρες του μοιραίου παιχνιδιού είχαν κατέβει κανονικά πριν το ξεκίνημα. Αυτές οι μπάρες όμως δεν στάθηκαν ικανές να αποτρέψουν το μοιραίο. Προφανώς το κορίτσι άφησε τα χέρια και όπως στηρίζονταν. Στη σιδεριά. Μπροστά. Άφησε τα χέρια και σηκώθηκε όρθια. Οι εμπειρογνώμονες προσπαθούν να καταλήξουν στα αίτια της τραγωδίας και να διαπιστώσουν πως η 13χρονη έχασε τη ζωή της. Πάμε να